τους προπονητές του Αλθήμα για το σημερινό αγώνα. Γιάννης πρώτα. Ναι. Καραμπάς, ακούμε. Καταρχήν ήταν ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε εύκολο για μας. Σκοράραμε νωρίς, αυτό ήταν το ζητούμενο και κυκλοφορώντας την μπάλα νομίζω φτάσαμε σε μια εύκολη νίκη και ήταν ευκαιρία να παίξουν και κάποια παιδιά που δεν είχαν πάρει χρόνο μέχρι τώρα και τα πήγαν πάρα πολύ καλά και έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλη την προσπάθεια των παιδιών. Άγγελε. Ήταν ένα παιχνίδι το σημερινό. Θεωρώ ότι με δύο ομάδες με διαφορετική δυναμικότητα. Η δικιά μας η ομάδα είναι μια ομάδα που έχει δηλώσει από την αρχή και κάνει πρωταθλητισμό. Νομίζω αυτό φάνηκε από το πρώτο λεπτό. Στον αγωνιστικό χώρο είμαστε καλύτεροι. Αξιοποιήσαμε όλο το υλικό μας σήμερα, μια και υπήρχαν πάρα πολλές απουσίες. Έπαιξαν όλα τα παιδιά, τα οποία είχαν πάρα πολύ καλή απόδοση. Να δώσουμε συγχαρητήρια. Και για την ομάδα των Βάγιων να πω, γιατί πάντα τα Βάγια είναι ένα χωριό το οποίο πληθυσμιακά έχει και πάρα πολύ καλές ακαδημίες και πραγματικά πιστεύω και εύχομαι αυτή η ομάδα να βρει το δρόμο της με τα νέα παιδιά που έχει και με προπονητή τον Κώστα τον Σταμούλη και τους εύχομαι να δημιουργήσουν μια καλή ομάδα και ένα πολύ καλό σύνολο για να μπορέσουν να τα πασίρχονται στην συνέχεια του πρωταθλήματος και να μπορέσουν να δηλωθούν κάποια στιγμή και στην Α κατηγορία. Δύο παιχνίδια τώρα έμειναν για τη λήξη του πρωταθλήματος κανονικής περίοδου. Το Σάββατο με την Ένωση και το επόμενο με το Καπαρίλι. Ναι, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δουλεύουμε πάρα πολύ καλά και με τα νέα παιδιά που έχουν έρθει. Η ομάδα παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι είμαστε πανέτοιμοι να παίξουμε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και νομίζω από την αρχή, όπως έχουμε πει, η ομάδα μας θέλει. Θέλει να πάρει το πρωτάθλημα αυτό και νομίζω ότι πραγματικά αξίζουμε να το πάρουμε.